Χάρηκα στο τέλος, γιατί και εσύ κατά κάποιο τρόπο είπες ότι ναι, είναι ένα παιχνίδι, έχει ένα φιλανθρωπικό χαρακτήρα, δεν είναι ένα παιχνίδι που κρίνεται ή φωνείται και καλά ψάχνουμε την επόμενη μεγάλη φωνή της Ελλάδας. Αλλά στεναχωρήθηκα που το πήρες τόσο βαριά. Είναι η προσπάθεια που δίνουμε αυτό. Καρδούλα μου, δεν υπάρχει αυτό... κανένας λόγος. Πίστεψέ με, Νικόλα μου. Σε βλέπω σαν να είσαι γιος μου. Προσπαθώ να διαχειριστώ την ψυχολογία σας όσο γίνεται πιο τρυφερά. Αλλά από την άλλη, βρε, αγάπη μου γλυκιά, δεν μπορώ να μην πω κάποια πράγματα τα οποία βλέπω και ακούω. Αλλά πάντα με σεβασμό στο κάθε διαγωνιζόμενο που είναι απέναντί μου. Θέλω και να... πολύ περισσότερο σε σένα και στο νερό της ηλικίας σου. Το ξέρουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θέλω να πω ότι η Δέσποινα αναφέρεται στο σχόλιο που είχε γράψει η μαμά του Νίκου στο Twitter. Του απάντησα του Νικόλα. Και του απάντησε μετά. Απάντησε ο Νίκος και απάντησε και η Δέσποινα. Δεν παρεξηγώ τη μητέρα, δεν την παρεξηγώ. Το καλύτερο ήταν αυτό που άκουσα τον Νίκο να λέει σε μια συνέντευξη. Τι να κάνω, κοιμόμουν, δεν την πρόλαβα. Κοιμήθηκα μια φορά λίγο παραπάνω. Έλα, τέλειο.